Οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά υποδέχτηκαν σήμερα τους μαθητές της τάξης τους μετά από 2 μήνες σχεδόν αναστολής. Το άνοιγμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι το πρώτο βήμα μιας νέας απόπειρας για επιστροφή στην κανονικότητα, κάτω από αυστηρότερους όρους και προϋποθέσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο εισόδου, εξόδου και των διαλυμάτων των μαθητών. Εντυπωσιακή. σαν να ξανανοίξαμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Όντως το βιώσαμε όλοι έτσι, μια επανεκκίνηση, βεβαίως ένα κλίμα δύσκολο και ψυχολογικό, δικό μας κυρίως. Εδώ είμαστε 2 συγκροτήματα, 10ο και 24ο, πριν στην πρώτη επιφυλακή που είχαμε, ήμασταν και των 2 σχολείων, οι μικρές τάξεις και οι μεγάλες τάξεις από εκεί, είχαμε και άλλη είσοδο από εκεί. Τώρα το κάναμε στα 2, δηλαδή το μεν 10ο μπαίνει 8 και 4 και σχολάει, συγγνώμη, 8,5 το 10 και σχολάει 1,5, το 24 μπαίνει 8 και 4 και σχολάει 1 και 4. Χωρίσαμε και τους γονείς των μικρών τάξεων, μπαίνουν από εδώ, των 2 σχολείων ένα λάξ και από την άλλη είσοδο μπαίνουν τα παιδιά τα μεγάλα. Άρα λειτουργούν 2 είσοδοι. 2 είσοδοι και τα σχολεία σπάζουν στα 2. Δηλαδή έχουμε και 2 διαφορετικά ωράρια προσέλευση και αποχώρηση και διαφορετικές ομάδες μαθητών σε κάθε είσοδο. Πρώτη μέρα ξανά, ξεκινήσαμε, όλα πήγαν καλά προς το παρόν. Ήδη έχει σταλεί το πρόγραμμα και οι οδηγίες σε όλους τους γονείς από χτες, ώστε να γνωρίζουν ποιες ώρες τα παιδιά θα προσέρχονται και θα αποχωρούν από το σχολείο. Διαφορετικές ώρες προσέλευση. Έχουμε χωρίσει τα παιδιά σε 2 γκρουπ, έχουμε 3 εισόδους. Από κάθε είσοδο μπαίνουν τα παιδιά σε κάθε γκρουπ μία τάξη. Είναι 3 τάξεις, 6ης, 5ης και ούτω καθεξής. Επομένως λοιπόν από κάθε είσοδο μπαίνουν τα παιδιά από τις 8 μέχρι τις 8 και 10 οι 3 τάξεις και από τις 8 και 10 μέχρι και 8 και 20 οι άλλες 3 τάξεις. Σήμερα διαπιστώσαμε ότι δούλεψε πάρα πολύ καλά η ροή των γονέων. Έρχονταν οι γονείς, αφήναν τα παιδιά τους, φεύγαν. Δεν υπήρξε καθόλου συγχρονισμός. Η πρώτη μέρα κυλάει ομαλά. Είχαμε βέβαια το γεγονός της βροχής που μας ανάγκασε να κρατήσουμε τα παιδιά μέσα στις τάξεις. Αλλά η πρόβλεψη που υπάρχει γι' αυτό είναι να είναι ανοιχτά τα παράθυρα των τάξεων και οι επιτηρητές λειτουργούν με ένα διαφορετικό τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Σχεδόν 2 μήνες μετά, ήχησαν και σήμερα στα σχολεία όλης της χώρας τα κουδούνια των δημοτικών σχολείων. Οι μαθητές, από ό,τι μας έχουν πει, είναι ενθουσιασμένοι που μπόρεσαν να ξαναβρεθούν και πάλι όλοι μαζί. Ενώ παράλληλα οι εκπαιδευτικοί νιώθουν μεγάλο φόρτο και πίεση για το πώς θα μπορέσουν να κυλήσουν όλο ομαλά αυτή τη δύσκολη περίοδο. Οι μικροί μαθητές δηλώνουν χαρούμενοι που μπόρεσαν να ξαναεπιστρέψουν στα θρανία. Το μεγάλο τα παιδιά είναι μέσα στη χαρά και καλά κάνουν. Αυτή είναι η ζωή τους, αυτός είναι ο ρόλος τους. Βέβαια είναι υποδειγματικά τα παιδάκια, δηλαδή με μάσκες, με αποστάσεις, με την παρεούλα τους. Έχουν πλέον εξασκηθεί σε αυτό πολύ. Τους είπα σήμερα ότι έχουμε το αγαθό σήμερα να βρεθούμε μαζί. Δηλαδή εσείς λέω και να τα λέτε μεταξύ σας. Δεν το είχατε 2 μήνες αυτό. Κουραστήκατε σε μια οθόνη μπροστά. Απολαύστε μόνο αυτό, την παρεούλα με τα γνωστά μέτρα. Κάντε κουράγιο στο καλοκαίρι και πρώτο Θεός βλέπουμε. Τα παιδιά ανυπομονούσαν να γυρίσουν στο σχολείο. Τα παιδιά είναι πολύ συνεργάσιμα, άλλωστε και αυτά θέλουν να έρθουν στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί σίγουρα, γιατί η διαζώση, η διδασκαλία δεν μπορεί να αντικατασταθεί από καμία άλλη μέθοδο. Τα παιδιά είναι χαρούμενα που γύρισαν στο σχολείο. Από πλευράς Δήμου όλα είναι εντάξει, ό,τι ήταν να μας προμηθεύσει, μας το έχει προμηθεύσει. Για τον καιρό που είχαμε την τηλεκπαίδευση, μας είχαν παραχωρήσει και τάμπλετ, ενώ από το Υπουργείο δεν έχουν έρθει τάμπλετ. Οπότε από πλευράς τοπικά, από πλευράς Δήμου είμαστε εντάξει, από πλευράς οργάνωσης σχολείου είμαστε εντάξει. Οι εκπαιδευτικοί, παρόλο τα μέτρα προστασίας που εφαρμόζονται, αισθάνονται ανασφαλείς για το πώς θα κυλήσει όλη αυτή η προσπάθεια, λέγοντας πως θα έπρεπε να εφαρμοστούν και επιπλέον μέτρα σε ό,τι αφορά την ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι αερισμοί, ο καιρός είναι μαλακός. Έχουμε άνοιξη, ευτυχώς γι' αυτό, για τον COVID. Τώρα, αν πάμε στα 0 και κλείσουν παράθυρα, εκεί ανησυχούμε όλοι. Αγωνείται όλοι οι εκπαιδευτικοί για το πώς θα κυλήσει. Ναι, ανοίξαμε με ένα σχετικό στρες και ειδικά εμείς που έχουμε και θέση ευθύνης οι διευθυντές των σχολείων, γιατί πρέπει να το διαχειριστούμε όλο αυτό. Βέβαια, συνεδριάσαμε κλπ. Είχαμε όλη την προετοιμασία
κατόπιν εντολών του Υπουργείου και της Διεύθυνσης. Πάμε καλά μεν, οι γονείς είναι και αυτοί συνεργάσιμοι, τους ενημερώσαμε με email, με τηλέφωνα, αλλά πρέπει να το ελέγχουμε καθημερινά για να το κρατάμε έτσι. Το μόνο που θα έπρεπε να προβλέψει το Υπουργείο και δεν το πρόβλεψε και μας άφησε μετέωρους είναι το ότι θα έπρεπε να προβλέψει λειτουργία σχολείων για το μισό μαθητικό δυναμικό. Δεν το έχει κάνει αυτό. Εκ των πραγμάτων δημιουργείται ένας σχετικός συνωστισμός που φοβάμαι ότι θα φέρει και άσχημα ίσως αποτελέσματα. Ας ευχηθούμε το καλύτερο. Εκπαιδευτικοί αισθάνονται κάπως φοβισμένοι. Είμαστε και μεγάλη ηλικία μέσα στην πόλη. Οι μόνοι που κινδυνεύουμε πραγματικά άμεσα είναι εκπαιδευτικοί. Γι' αυτό και νιώθουμε λίγο σαν πειραματόζωα σε σχέση με αυτά που αποφάσισε το Υπουργείο. Θα ήταν το καλύτερο να λειτουργήσουν τα σχολεία με μισό μαθητικό δυναμικό. Τότε όλα θα μπορούσαν να ελεγχθούν. Τώρα κάνουμε απλώς ό,τι μπορούμε. Και ο Θεός βοηθός. Εννοείται δηλαδή να υπήρχαν δύο βάρδιες όπως γινόταν παλιά. Θα μπορούσαν να γίνονται δύο βάρδιες. Άλλο που θα μπορούσε να γίνει είναι μια μέρα τα παιδιά σχολείο, τα μισά παιδιά σχολείο, την επόμενη μέρα τηλεκπαίδευση. Τα άλλα τα μισά που κάναν τηλεκπαίδευση τη μια μέρα, την άλλη να πάνε σχολείο και τα άλλα που ήταν σχολείο την προηγούμενη να κάνουν τηλεκπαίδευση. Έτσι θα κυλούσε όμορφα το πράγμα και θα ήμασταν και κάπως πιο αραιωμένοι εδώ. Ενώ για τη συνεργασία των σχολικών μονάδων με το Δήμο Σερών, οι διευθυντές τους δηλώνουν ότι είναι άψογοι. Ο Δήμος είναι κοντά μας και δεν είχαμε ποτέ έλλειψη ούτε σε απολυμαντικά, ούτε σε μάσκες, ακόμη και κάποια τάμπλετ έδωσε ο Δήμος. Πρέπει και να προσωποποιήσω το θέμα, γιατί έχουμε έναν συνάδελφο ο οποίος είναι στα αντιδήμαρχος παιδείας, ο κύριος Σιαμάγκας. Λέω όνομα γιατί πρώτη φορά βιώνω τέτοια φροντίδα σχολείων από κοντά, με εξαιρετικό ενδιαφέρον, πολλή δουλειά. Προφανώς και ο Δήμος συγκοντάρει, αλλά δεν μιλάω για το Δήμο, μιλάω για τον γνωστό μας, τον άνθρωπο του κλάδου μας, ο οποίος όντως υπερβάλλει αυτόν και με τα λίγα έσοδα που έχει, με τους λίγους πόρους, κάνει το καλύτερο. Με τον Δήμο είμαστε πολύ καλά, έχουμε όλα τα υλικά τα οποία χρειαζόμαστε, γάντια, αντισηπτικά, μάσκες, έχουν έρθει από 3 μάσκες για κάθε παιδί.